Λοιπόν, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη ενότητα λειτουργικής ουρολογίας του σχολείου. Το έντυπο δήλωση συμφερόντων μου. Και ξεκινάμε με το περιστατικό. Πρόκειται για άντρα 73 ετών, με πρώτη εκτίμηση ουρολογικά το 2014. Ανέφερε συχνουρία και νυκτουρία ως πρώτα του συμπτώματα ανά 1,5 με 2 ώρες. Ανέφερε περιοδικά εντονότερη χρειά ούρων με νυγμώδες άλγος κοιλιακό και κυστικό. Επιτακτικότητα ούρησης κατά τη νύχτα με κάποια πιθανά επεισόδια ακράτειας. Αλλά και μείωση ροής ούρων, περιστασιακά δυσχέρεια ούρησης και αίσθημα τελούς καίνουσης. Και ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί ένα τυπικό ουρολογικό ιστορικό από αυτά που αντιμετωπίζετε καθημερινά ή συχνά. Και αν δεν είναι τυπικό, τι το κάνει να διαφοροποιείται. Βλέπετε τέτοια περιστατικά. Πώς. Διαφάνεια, τα είπα γρήγορα. Λοιπόν, συχνουρία και ανοικτουρία ανά 1,5 με 2 ώρες. Περιοδικά εντονότερη χρειά ούρων με νυγμώδες άλγος, κοιλιακό και κυστικό. Επιτακτικότητα ούρησης τη νύχτα κυρίως με κάποια επεισόδια κράτεια ούρων. Αλλά και μείωση ροής ούρων, περιστασιακά δυσχέρεια ούρησης και αίσθημα τελούς καίνωσης. Κλασικό. Okay. Ας κάνουμε και μία ανάλυση της βιβλιογραφίας, λοιπόν, να δούμε πόσο κλασικό είναι. Αυτή είναι η μελέτη EPIC, η οποία έδειξε ακριβώς αυτή την αλληλοεπικάλυψη συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό. Με συχνότερα από αυτά που είναι μονήρι συμπτώματα, ας το πούμε, τα συμπτώματα αποθήκευσης. Περίπου ένα στους τρεις είχε μόνο συμπτώματα αποθήκευσης και όλοι οι υπόλοιποι σχεδόν είχαν ανάμεικτα συμπτώματα αποθήκευσης και καίνωσης ή και συμπτώματα μετά το πέρας της ούρησης. Από τα συμπτώματα αποθήκευσης, αυτά, η επιτακτικότητα είναι αυτή που χαρακτηρίζει το σύνδρομο της υπερδραστήριας κύστης. Άντρες και γυναίκες βλέπετε, αλλά βλέπετε ότι καθοριστικά το συχνότερο σύμπτωμα από αυτά που χαρακτηρίζονται ακόμα ως αποθήκευσης είναι η νυκτουρία. Σχεδόν η μισή από αυτούς που δηλώνουν συμπτώματα αποθήκευσης είχαν νυκτουρία. Και το οποίο το ανέφερε και ο ασθενής μας, νομίζω, σαν πρώτο του, από τα πρώτα του συμπτώματα. Συνήθως αυτό που αναφέρουν το πρώτο είναι και το πιο ενοχλητικό. Ναι. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε την νυκτουρία, την επιδημιολογία της, ας το πούμε, σε άντρες και γυναίκες, πώς αυξάνει με την ηλικία. Σχεδόν γεωμετρική αύξηση μέχρι την ηλικία των 80 περίπου ετών στους άντρες, αυτοί που ξυπνάνε τουλάχιστον μία φορά τη νύχτα, και από τα 40 και πάνω περίπου αντίστοιχη αύξηση για αυτούς που ξυπνάνε τουλάχιστον 2 φορές τη νύχτα. Λιγότερα τα πράγματα, καλύτερα, λίγο καλύτερα για αυτούς που ξυπνάνε 3 φορές τη νύχτα, αλλά όχι και για τους ίδιους, όπως βλέπετε εδώ. Όπου αν κάποιος έχει συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό χωρίς νυκτουρία, μπορεί και να είναι ok, αφού οι 99 στους 10 δεν δηλώνουν κακή ποιότητα ζωής, αλλά αν μπει και η νυκτουρία μέσα στα συμπτώματά τους, τότε έχουμε δραματική μεταβολή σε σχέση με την ποιότητα ζωής, όπου μόλις οι 4 στους 10 δηλώνανε ότι είχαν σχετικά καλή ή πολύ καλή ποιότητα ζωής. Τι άλλο θα θέλετε να ξέρετε για αυτόν τον ασθενή? Δεν θα θέλατε να ξέρετε το υπόλοιπο ιατρικό του ιστορικό και κοινωνικό ίσως. Λοιπόν, ατριακή υπέρταση και στεφανιαία νόσος, και αυτή είναι η αγωγή του. Dilatrend, Plavix, Evicar και Lepour. Οστεοπόρωση, D3 fix, λαμβάνει για ένα εξάμηνο. Το ύψος του είναι 1,75, αλλά ζυγίζει τουλάχιστον 100 κιλά, όπως μας είπε. Είναι ιερέας. Είναι συγγενή συναδέλφου που έχει διευθυντική θέση στο νοσοκομείο και η οποία είναι πάρα πολύ εγχωμένη για τη διάγνωση και θεραπεία του εξαδέλφου. Παραμένει τυπικό το ιστορικό? Ναι και όχι. Λοιπόν, πώς θα προχωρούσατε σε αυτό το ασθενή? Γενική καλλιέργεια ούρων θα δίνατε? Μπορούμε να βλέπουμε χέρια. Οκ. Okay. Δακτυλική. Ο Οδυσσέας νομίζω κουνάει με αποδοκιμασία το κεφάλι του. Ουρορομετρία και υπόλοιπο μετά ούρηση.
IPSS. Ημερολόγιο ούρησης. Περιχογράφημα. Εξονική. PSA. Ματολογικός, βιοχημικός έλεγχος, πιθανός σπικτικός μηχανισμός. Στεοσκόπηση και κυταρολογική. Ουροδυναμικός. Όχι. Αν δεν σας... δεν είχατε τίποτα από όλα αυτά, στο περίπου η πρώτη σας εντύπωση από το ιστορικό, διαγνωστικά, τι θα λέγατε, πού θα πήγαινε το μυαλό σας. Από τι μπορεί να πάσχει αυτός ο ασθενής. Κύριε Δεμεζόγλου, τι είπατε. Δεν είπα ακόμα. Μικρόφωνο. Εδώ, έχει εδώ πέρα. Α, okay. Εντάξει, ο ασθενής έχει μια υπερλειτουργική κύστη, τουλάχιστον το βάση το τι δηλώνει. Είναι σε μια ηλικία η οποία έχει σοβαρή πιθανότητα να υπάρχει, να είναι αυξημένος το μέγεθος του προστάτη. Ο ίδιος περιγράφει ήδη ότι έχει ένα θέμα με την ούρηση σε ό,τι αφορά το θέμα της ακτίνας ούρησης. Άρα το πρώτο πιο εύκολο, φαντάζομαι, περνάει στο μυαλό όλων, είναι ότι έχουμε μια υπερπλασία προστάτη από το 2014, ενδεχομένως και από πιο νωρίς, που προκαλεί συμπτώματα ούρησης και αυτό, ας πούμε, προκαλεί θέμα και στην κύστη σε ό,τι αφορά την υπερλειτουργικότητα. Άσχετο αν αυτό θα είναι η τελική διάγνωση. Έτσι είναι το πρώτο πράγμα που περνάει από το μυαλό. Συμφωνείτε οι περισσότεροι ή όλοι με κάποιο τέτοιο πιθανή διάγνωση και αιτιολόγηση της διάγνωσης. Βάζετε δηλαδή την πιθανότητα ότι έχει υπερδαστήρια κύστη, υπερλειτουργική κύστη και από πίσω από αυτή κρύβεται ένας υπερπλαστικός προστάτης. Σωστά. Σωστά, λοιπόν, συμφωνείτε με τους περισσότερους, όπου όταν οι άντρες λοιπόν πηγαίνουν στον ουρολόγο, οι περισσότεροι, οι μισοί περίπου, φεύγουν με αυτή τη διάγνωση, ότι πίσω από την υπερλειτουργική κύστη κρύβεται λοιπόν ένας υπερπλαστικός προστάτης. Και ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που ζητήσατε. Εδώ είναι τα αποτελέσματα της γενικής ούρων. 18 με 20 πιοσφαίρη, 70 με 80 ερυθρά. Καλλιέργεια αρνητική. Στην κλινική εξέταση έδωσε ένα Giordano ήπια θετικό δεξιά, έξω γεννητικά όργανα ΚΑΠΑΦΗ. Είναι ιερέας και έχει μία συστολή και δεν θέλει να κάνουμε δακτυλική εξέταση. Τον πιέζετε ή όχι. Ένα-ένα, μην πιάζεστε. PSA 1,74. Ο λοιπόν εργαστηριακός έλεγχος είναι φυσιολογικός. Και επειδή μπορούμε, δώσαμε αξονική. Και αυτή είναι το πόδι μας αξονικής. Μικρός λίθος σε μέσο κάλυκα δεξιού νεφρού. Μικρός λίθος στο δεξιό ρουτήριο στο επίπεδο του διχασμού της κοιλιακής αορτής. Χωρίς διάταση όμως του πυελικαλικικού. Κύστης νεφρών και χωρίς σημεία πυελονεφρίτιδας. Η αξονική λέει για υπερτροφία του προστάτη και η ουροδόχος κύστη χωρίς ευρήματα. Ομογελάω προς τον κύριο Γιανακόπη. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και φυσικά λογικά του κάνετε και μια ουρομετρία, έτσι δεν είναι. Κάνει τρεις ουρήσεις σε διάστημα μιας ώρας. Στην πρώτη ούρηση είχε έρθει στο ιατρείο, προτού καν ανοίξει το ιατρείο, ακόμη περίμενα απ' έξω την πόρτα. Στο νοσοκομείο μιλάμε τώρα, έτσι. Πρώτη ούρηση, μέγιστη Q-max 10 ml ανά δευτερόλεπτο, voided volume 155 ml και υπόλοιπο 41. Στη δεύτερη ούρηση το Q-max περίπου 10 πάλι, με όγκο ούρησης 100 ml, PVR δεν προλάβαμε να μετρήσουμε, γιατί λίγο αμέσως μετά ακολούθησε η τρίτη ούρηση, όπου το Q-max ήταν στα 14,4, όγκος ούρησης 263 ml και φαίνεται ότι με την τρίτη ούρηση τελικά άδειασε. Αυτά σας καλύπτουν μέχρι τώρα. Θέλετε να δείτε και τις ουρομετρίες του. Και με βάση τις ουρομετρίες που θα κάνετε, θα αξιολογούσετε το ίδιο τα νούμερα που σας έδωσα. Τι εντύπωση σας δίνουν οι ουρομετρίες του. Αυτά τα Q-Max εδώ αντιστοιχούν, θα τα αξιολογήσετε το ίδιο. Η τελευταία ουρολογία θεωρητικά είναι καλύτερη. Έχει ένα Q-Max 14,4. Ναι. Μπορώ να πω ότι συμμετάσχει αρκετά η κοιλιά του.
Δεν ξέρω αν μπορεί να εκτιμηθεί το φλατ με τη συνεμιτοχή της κοιλιάς. Μήπως έχει κάποιο στένωμα. Το στένωμα πιθανώς σας έδινε μια εικόνα πλατό στην ουρανομετρία. Ναι, ή αν θα βάλω στο πλήν των μεγάλων αυξοψήσεων, θα είναι όριο ότι δεν έχει την κλασική καμπύλη ανάπτυξης γι' αυτό. Mm-hmm. Ή μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Οκ, άλλες παρατηρήσεις σε αυτά τα διαγράμματα. Λοιπόν, αυτά τα διαγράμματα τέλος πάντων δεν αντιστοιχούν. Το 14,4 δεν το δεχόμαστε. Θα δεχτούμε τα σημεία αυτά στα οποία δεν υπάρχει πιθανή κοιλιακή συμμετοχή ή που τέλος πάντων διατηρείται κατά 2 δευτερόλεπτα η μέγιστη ροή. Άρα πρέπει να τα δεχτούμε ως διορθωμένα κάπως. Και διορθωμένα, Τάσο, πόσο περίπου θα έλεγες ότι είναι, στο 10 ή και κάτω από το 10. Λοιπόν, κενάκιο προστάτης του υπερηχογραφικά διακοιλιακά. Είναι με αυτή την μέτρηση τέλος πάντων, είναι στα 83 κυβικά εκατοστά. Πώς θα προχωρούσατε σε αυτόν τον ασθενή? Τι θα κάνατε, ναι. Ουροδυναμικό έλεγχο. Άλλοι. Θα περνούσα από το μυαλό σας ότι χρειάζεται προστατεκτομή. Γιατί? Καταρχήν δεν έχει πόλυπο, από ό,τι μετρήσαμε και στην ουρολογία. Έχει συμπτώματα. Ναι, έχει συμπτώματα. Δεν κάνει μια αποφρακτική, δεν έχει όμως αποφρακτική ουροπάθεια. Το υπόλοιπο του δηλαδή είναι σχεδόν είναι μηδαμινό από ό,τι είδαμε. Αλλά εντάξει, είναι ένας προστάτης μεγάλος, ο οποίος όμως ανταποκρίνεται. Μπορεί με λίγο περισσότερο ενδεχομένως, με περισσότερη βοήθεια δική του, το να σφίγγει την κοιλιά, μπας εκτός ή οτιδήποτε, αλλά εντάξει, δεν σου περνάει απόλυτα από το μυαλό ότι θα μπορούσε να γίνει επέμβαση. Έκανε 3 ουρήσεις για να αδειάσει. Ναι. Οκ. Προτινόμενες θεραπείες, αντιβιωτική αγωγή. Α αποκλειστής συν φαεβάρι. Αλφα αποκλειστή σε αντιμουσκαρινικό, αλφα αποκλειστή σε β3 διαγέρτης, τοποθέτηση πικτέλι δεξιά, λιθοδιαλυτικό, προστατεκτομή, περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος. Τι ψηφίζετε? Αντιβίωση θα έδινε κανείς? Ναι. Αλφα αποκλειστή μόνο. Αλφα αποκλειστή και 5 άρι. Αλφα αποκλειστή σε αντιμουσκαρινικό. Αλφα αποκλειστής και β3 διαγέρτης. Θα πηγαίνετε για αντιμετώπιση της λιθίασης. Πόσο μεγάλος είναι ο λίθος? Δεν έδινε, νομίζω, πολλές πληροφορίες. Μάλιστα. Και τα συμπτώματά του ξεκίνησαν βαθμία ή σχετικά απότομα? Δεν έδωσε πληροφορίες. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν ήταν τόσο έντονα. Υπήρχε περιοδικότητα στα συμπτώματα. Και δεν ήταν. Δεν μίλησε για ευνίδια έναρξη, αλλά κάποια στιγμή ξεκίνησαν και υπήρχαν. Υφίονταν και ξανεφανίζονταν. Πώς θα σκέφτονται την προστατεκτομή σε αυτή τη φάση? Λοιπόν. Τι θέλουμε να πετύχουμε αν πούμε ότι θα τον κάνουμε προστατεκτομή? Ρωτάω. Κι εγώ. Λοιπόν, θα σας πω τι θα μπορούσατε να πετύχετε ίσως. Το 50-75% των ανδρών λοιπόν με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη έχουν και συμπτώματα περιλειτουργικής κύστης. Το 27% των ανδρών έχουν τόσο συμπτώματα κένωσης όσο και αποθήκευσης. Και γενικά η ερώτηση είναι αν η παρουσία των συμπτωμάτων της υπερλειτουργικής κύστης σας αποτρέπει από το χειρουργείο ή όχι. Δεν χειρουργείται άντρες που έχουν μεικτού τύπου συμπτώματα? Όχι. Χειρουργείται μόνο καθαρά συμπτώματα. Οκ. Οι Άγγλοι μάλλον είναι διαφορετικοί. Γιατί εδώ χειρουργούν ασθενείς με μεικτού τύπου συμπτώματα και φαίνεται ότι με σοπρόθεσμα αποτελέσματα στους 6 μήνες μετά με διουρηθρικές πετυχαίνουν συγκλονιστικές στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο στην συχνουρία όσο και στην επιτακτικότητα. Λοιπόν, αυτό.
Κάποιος του χορήγησε πάντως αντιβιωτική αγωγή με βάση τη γενική ούρων. Και επίσης μπήκε σε θεραπεία με αλφα αποκλειστή και αναστολέα 5α αναγωγάσεις. Σε εμάς εμφανίστηκε μετά από ένα μήνα και δήλωσε τα ούρα καθάρισαν από το αίμα με την αντιβίωση. Ωστόσο, παραμένει η νυκτουρία του 3 με 4 φορές τη νύχτα και αναφέρει ότι υπάρχει δυσχέρεια ούρησης αναστολή έστω και της φυσιολογικής επιθυμίας για ούρηση. Εργαστηριακά δε παραμένει η μικροσκοπική αιματουρία. Κάτι από αυτά. Τι θα θέλατε να δείτε ακόμα. Ή ξανά. Κυστεροσκόπηση και κυταρολογική. Πόσοι ψηφίζουν κυστεροσκόπηση και κυταρολογική. Άλλο. Λοιπόν, και δώσαμε τελικά ημερολόγιο ούρησης, εφόσον η νυκτουρία είναι το κύριο σύμπτωμά του. Και βλέπετε ότι ο ιερέας είναι πολυγραφότατος. Μιλάει μέσα από το ημερολόγιο, λέει ότι έχει ραντεβού μαζί μου στην τάδε ημερομηνία, την τάδε ώρα και δίνει αυτή είναι η πρώτη ημέρα του ημερολογίου και εδώ κάτω αναλύει κιόλας τι ακριβώς έκανε. Μας λέει ότι έμεινε εξάγρυπνος παρακολουθώντας τον αγώνα Μουντιάλ μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ. Και μετά η ούρηση είναι κατόπιν φυσιολογικής επιθυμίας. Εδώ υπάρχουν διαβαθμίσεις στο δικό μας τέλος πάντων το ημερολόγιο της φυσιολογικής επιθυμίας, προγραμματισμένης επίσκεψης, της δυνατής επιθυμίας και της επίγουσας επιθυμίας, τα οποία, όπως βλέπετε, τα είχα διαγράψει, αλλά παρόλα αυτά τα διάβασε στις οδηγίες και τα ανέλησε κιόλας τελικά. Και εδώ είναι η πρώτη ημέρα, όπου βλέπετε 2.800 κατανάλωσες υγρά, 2.340 έβγαλε, και αν θέλετε να μου κάνετε μια ανάλυση, εδώ βλέπετε τις ώρες, αυτές είναι οι νυχτερινές, έτσι, 1 παρα 10 το βράδυ, 2 και 19, 3 και 18, 4 και 54, 6 και 10 ξυπνάει ο ιερέας και βλέπετε αυτές εδώ τις ουρήσεις και παράλληλα καταγράφονται και κάποια υγρά. Θέλετε να σχολιάσετε. Υπάρχει νυκτουρία καταρχήν. Ε? Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει κάποιες μεγάλες σχετικά, συγκριτικά με τις ημερήσιες, έτσι, ποσότητες ούρων τη νύχτα, αλλά επίσης ότι ξυπνάει και πίνει κιόλας παράλληλα. Okay. Και εδώ είναι οι υπόλοιπες ημέρες, οι άλλες δύο ημέρες, που συνεχίζει να μας μιλάει, γράφει κάτω και μας εξηγεί διάφορα. Εντάξει, εδώ πέρα είναι πολύ διαφορετική εικόνα από τα υγρά. Από τα 2.800 έπεσε στο 1,5 λίτρο και εδώ πάλι 1,5 λίτρο. Πιθανώς την πρώτη μέρα το effect του ημερολογίου είναι ότι πολλοί κόσμος πίνει παραπάνω γιατί νομίζει ότι έτσι πρέπει να κάνει για να κάνει καλύτερα το ημερολόγιο. Εδώ είναι οι υπόλοιπες δύο ημέρες όπου πλέον προσαρμόζεται και πίνει πιθανώς τα κανονικά του υγρά. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε να. Εδώ συνεχίζει να λέει τα ώρα μου είναι σκουρόχρωμα προς το ερυθρό χωρίς όμως ενοχλήματα. Δεν εμφάνισε ούτε ένα επεισόδιο δυνατής επιθυμίας, παρά μόνο μία φορά. Αυτό ακριβώς περιγράφει εδώ, αυτό που είπαμε ότι όταν αναβάλει την ούρηση, νομίζω, τότε δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στο άδειασμα της κύσης του. Εντάξει. Και γενικά, η ανάγνωση του ημερολογίου, αν θέλαμε να την πάρουμε έτσι, είναι ότι έχει με νυκτουρία περίπου 2 με 3 φορές, ότι θα μπορούσαμε να πούμε, αν πάρουμε ψυχρά τους αριθμούς, ότι έχει νυχτερινή πολυουρία, όμως αυτή η διάγνωση μπορεί να επηρεαστεί από το γεγονός ότι πίνει και υγρά κατά τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Αλλά γενικά οι ποσότητες που κατουράει, αν και μου είπατε ότι είναι μεγάλες, δεν είναι, γιατί η μέγιστη ήταν στα 300, 320 τέλος πάντων, έτσι. Οπότε λοιπόν έχει μειωμένη λειτουργική χωρητικότητα και ένας μέσος όρος είναι περίπου στα 200 ml. Θα θέλατε κάτι άλλο διαγνωστικά ή θα προχωρούσατε θεραπευτικά σε πλευρά αντιμετώπισης εδώ σε κάτι. Πώς το λέω. Ναι. Δεν θα πω κάτι πρωτότυπο. Πιστεύω ότι όλοι το σκέφτεστε, αλλά νομίζω σε έναν ασθενή, ο οποίος έχει ερυθιστικά συμπτώματα και επιμένει να έχει μικροσκοπική αιματούρια, ανεξάρτητα αν έχει τις πέτρες, οφείλουμε να κάνουμε μια κυστεροσκόπηση. Θα έλεγα να την έχουμε κάνει ήδη και μια κυταρολογική ούρων, εκτός από τα ημερολόγια ούρησης. Δηλαδή, έχουμε αγνοήσει παντελώς τη μικροσκοπική αιματουρία ή την έχουμε αποδώσει πιθανώς εσφαλμένα στις πέτρες. Γιατί μπορεί να μην γίνει πέτρα το αίτιο. Άρα εδώ πιστεύω ότι έπρεπε να έχει γίνει ήδη μια κυστεροσκόπηση και μια κυταρολογική. Mm-hmm.
Θα μπορούσε. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας ασθενής ο οποίος λαμβάνει πλαβίξ και έχει και πέτρες, θα μπορούσε επίσης να κάνει ωραιότητα όχι. μικροσκοπική. Όχι. 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 Okay. Λοιπόν. Να κάνω μια παρέμβαση. Mm-hmm. Στη συνέχεια, αυτό που είπε ο κύριος Γιανακόπουλος, θα βοηθούσε να έχουμε δει τη μορφολογία των ερυθρών σε μια απλή γενική ουρών. Θα βοηθούσε πιθανώς. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Με τις παρεμβάσεις της εξαδέλφης συναδέλφου μπήκαμε και κάναμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων. Έγινε κάποια στιγμή και η κεστιοσκόπηση, δεν βρέθηκε κάτι και βασανίσαμε τον ιερέα με κάθε δυνατό τρόπο, του κάναμε και ουροδυναμικό έλεγχο και αυτή εδώ είναι η εικόνα του ουροδυναμικού ελέγχου. Εκ πρώτης όψεως πώς σας φαίνεται, εδώ είναι η πίεση του εξωστήρα. Το κόκκινο είναι η ενδοκυλιακή πίεση, η συνολική ενδοκιστική πίεση και εδώ είναι η ροή των ούρων. Λοιπόν, maximum στις πιέσεις εδώ πέρα είναι τις 100 cm στη λυσίδατος. Θέλετε να το αξιολογήσετε ή να το προχωρήσω? Ναι. Εδώ είναι η πίεση του εξωστήρα. Είναι flat. Δεν έχουμε κάποια ακούσια σύσπαση. Ναι. Α, δεν βλέπουμε. Ναι, ναι. Σε σχέση με το ιστορικό. Δεν υπάρχει λοιπόν σαφής αύξηση της εξωστηριακής πίεσης. Ίσως θα το πάρει κάτι πυρολάχιστο πάει να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Και αυτή εδώ είναι η χωρητικότητα που έφτασε, περίπου 360-380 ml. Λοιπόν, κάτι για την ροή των ούρων. Ναι. Έχει αλλάξει σε σχέση με την πρώτη ουρορομητρία που μας δείξατε με τις τρεις διαδοχικές ουρήσεις. Mm-hmm. Και στην χρήση της κοιλιάς, δεν βλέπω πλέον αυτές τις συσπάσεις. Mm-hmm. Και παρουσιάζει κάποια έστω και ήπια καμπυλότητα γι' αυτό. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Ναι. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή γιατί έχει σημασία η ταχύτητα καταγραφής. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ταχύτητα καταγραφής στο συγκεκριμένο σε σχέση με την ουρορομητρία και μπορεί να μας μπερδέψει. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό δηλαδή, άμα το ανοίξουμε, τέλος πάντων μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό. Τέλος πάντων, εδώ οι πιέσεις του εξωστήρα πώς σας φαίνονται. Αν εδώ είναι το 100, κάπου εδώ είναι το 50, άρα είναι σχετικά χαμηλές ίσως. Άρα λοιπόν, εδώ είναι η κεστιομονομετρική του χωρητικότητα, περίπου 400. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε λοιπόν ως υπερεστησία, αφού δεν υπάρχει υπερλειτουργία του εξωστήρα. Η ούρηση ήταν μια ούρηση υπελατωμένων πιέσεων και χαμηλής ροής με πλήρη ένωση της ουροδόχου κύστης και ο δείκτης συσταλτότητας του εξωστήρα, το Deep Trousseau Contractility Index, ήταν το 74 με όριο το 100 στους άντρες. Άρα, η ουροδυναμική σας διάγνωση, τουλάχιστον και το θέμα της, προφανώς τα αυτά που τα είπαμε για την φάση πλήρωσης, για τη φάση κένωσης, είναι αποφρακτικός. Ναι, δεν τον έχω το δείκτη, αλλά είναι στην κρίζα ζώνη. Λοιπόν. Έτσι, λίγη πληροφορία επιπλέον. Από αυτούς τους άντρες λοιπόν, που χειρουργούνται με διάγνωση υποκριστικού κολλήματος, 7 στους 10, εδώ είναι στοιχεία του Abrams, είχαν ουροδυναμική απόφραξη μόνο. Το 50% βγάζουν υπερλειτουργία του εξωστήρα, οι άλλοι όχι. Και με τα χειρητικά του 25-30% παραμένουν με την επιτακτικότητα της ούρησης. Και μας αφήνουν να αναρωτιόμαστε αν είναι αποφρακτική οικιστική αιτιολογία σε συμπτώματα. Τελικά δεν πήγε για χειρουργείο ασθενής. 8 στους 10 ασθενείς δεν επιθυμούν να μπουν σε διαδικασία χειρουργείου. Και μπήκε σε αυτή τη θεραπεία. Συνέχισε λοιπόν τη αγωγή τη συνδυαστική αλφα-αποκλειστής και φάι-βάρη και παράλληλα προσθέθηκε τρόσπιο στην αγωγή του. Με υποκειμενική βελτίωση της νυκτουρίας και της ούρησης, όπως λέει ο ίδιος. Και αυτή εδώ είναι η ουρορομετρία του μετά από 2 μήνες. Όπου φτάνει πλέον τα 447 ml με μια ροή 11,4, η οποία και πάλι δεν αξιολογείται γιατί βλέπετε ότι είναι πάλι κορυφογραμμές όλα αυτά, και ένα υπόλοιπο 90 ml. Θα λέγατε να συνεχίσει την αγωγή για εξάμηνο και επανέλεγχο, περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος και ποιος.
Χιστεροσκόπηση έγινε και δεν έδειξε τίποτα. Θα θέλαμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ο ασθενής εξαφανίστηκε για τους 6 μήνες, λοιπόν, και επανήλθε με αλλαγές. Διακοπή της συνδυαστικής αγωγής δήλωσε ο ίδιος λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Επανήλθε έχοντας λαμβάνοντας πλέον τα αμυσουλοσύνη και τρόσπιο. Είχε μια αυτόματη αποβολή λίθου προτριημήνου και την οποία και νοσηλεύτηκε σε περιφερειακό νοσοκομείο λόγω κολικού. Και επανέρχεται τώρα με παραμονή των 2 βασικών συμπτωμάτων, όπου τώρα μας δηλώνει ότι έχει νυκτουρία 4 με 5 φορές και ναι, του δώσαμε και ένα νάτριο, κάλιο νάτριο να κάνει. Γιατί? Πώς? Πρέπει να ελέγξουμε πριν δώσουμε θεραπεία για τη νυκτερινή πολυουρία το νάτριο, μήπως. Ναι. Με 136 νάτριο θα ξεκινούσατε, λοιπόν, αντιδιουρητική. Πόσοι θα ξεκινούσανε? Δεν παίρνει φάρμακο αντιπροτεσικό, ή αν θα είμαστε στην πρώτη διαφάνεια, παίρνει. Αν δεν κάνω λάθος. Μήπως επειδή έχει κάποιο διουρητικό και πλέον έχει συγγνώμη, χρόνια υπονατριεμία λόγω του διουρητικού, γιατί δεν συγκράτησα αν έπαιρνε και διουρητικό. Έπαιρνε λόγω της στεφανίας νόσου γι' αυτό. Το Σεβακούρ, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και έπαιρνε και τον Τιλατρέν, το οποίο νομίζω πάλι δεν είναι διουρητικό δεν επίσημα. Λοιπόν, αυτή είναι περαιτέρω έλεγχος, τέλος πάντων. 2 ουρήσεις τώρα βλέπετε πάλι και πάλι με πλαστά λίγο, με Q-Max, 17 εδώ πέρα πάλι με κορυφές, όπου βλέπετε όμως ότι η περισσότερη ούρηση γίνεται κοντά στο 0, ας πούμε, ή στα πολύ χαμηλά. Και κάπως αντίστοιχα, εδώ πέρα λίγο καλύτερα η δεύτερη ούρηση, με αυτά εδώ τα υπόλοιπα πλέον, 242 ml και 133 ml. Λοιπόν, δηλώνει πλέον ότι είναι δυσαρεστημένος, με ένα σκορ 5 στα 6 στην ποιότητα ζωής και με υψηλό βαθμό ενόχλησης από τα συμπτώματά του. Σκορ 3 στα 3 στην ερώτηση ενόχλησης και το IPSS του είναι αυτό εδώ. 25 με 2 πεντάρια στο αίσθημα ατελούς και ανεσυροδόχου κύστης και εδώ στην νυκτουρία. Και όλα τα υπόλοιπα τα σκοράρει 3. Λοιπόν, πώς θα προχωρούσατε? Θα αλλάζετε την αγωγή? Θα κάνετε κάτι περαιτέρω τελικά διαγνωστικά? Θα προχωρούσετε σε προστατεκτομή? Μήπως θα το στέλνετε σε εργαστήριο ύπνου? Και τι ακριβώς θέλει ο ασθενής? Κυρία Παπακοσταντίνου. Νομίζω ότι το εργαστήριο ύπνου θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το γιατί ξυπνάει τόσο συχνά. Μπορεί να κάνει άπνες και να ξυπνάει και όλο αυτό να είναι αποδιοργανωμένο. Mm-hmm. Δεδομένου ότι έχει σταματήσει να πίνει τα νερά που εφαινόταν στο πρώτο ημερολόγιο ούρησης ότι πίνει τη νύχτα. Ναι. Εμείς βέβαια δίνουμε την οδηγία αυτή, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο την ακολουθούν. Έτσι. Και πιθανώς αυτός να ήταν και ένας ακόμη λόγος για να μας αποτρέψει από το να του δώσουμε αντιδιουρητική. Ναι. Συγγνώμη λίγο για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Mm-hmm. Αυτός έχει κόψει τη 5α ρεδουκτάση. Έτσι, ναι. Δεν ξέρουμε, ξαναμεγάλωσε, φαντάζομαι ο προστάτης. Έγινε πάλι κανένα 80-90, πιθανότατα. Το βασικό του πρόβλημα, ναι. Το βασικό του πρόβλημα στις ουρίες που μας κάνει, βέβαια ήταν αρκετά τεζαρισμένη η κίστη. Αν πεις ότι είχε μέσα 500 ή 600 για μια τέτοια ηλικία και πειραγμένη ούτως ή άλλως κίστη, είναι ένα μεγάλο υπόλοιμα που αφήνει. Αυτός κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν αφήνει την ούρησή του την ημέρα 240, σε βραδινή ούρηση, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να αδειάσει ούρηση, τα ούρα ή να αφήνει πίσω σε ράδια και 30. Άρα, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αδειάσουμε την κίστη, άμα το πρόβλημά του είναι το νυκτερινό, πώς μπορούμε να αδειάσουμε πριν πέσει για ύπνο, τουλάχιστον. Ναι. Λογικά θα χρειαζόταν καινούργιο ημερολόγιο σε αυτή την περίπτωση για να δούμε κατά πόσο ορίσεις που κάνει στο ιατρείο είναι αντιπροσωπευτικές, που πιθανώς να μην είναι, να ορεί μικρότερες ποσότητες και άρα να έχει μικρότερα υπόλοιπα αντίστοιχα τέλος πάντων, αναλογικά στο σπίτι του τέλος πάντων. Έτσι. Θα κάνατε αλλαγή της αγωγής σε αυτόν τον ασθενή? Θα προχωρούσατε σε κάτι άλλο? Και τι θα σκεφτόσασταν?
Το εργαστήριο ύπνο θα τον έστελνε κανείς, εκτός από την κυρία Παπακοσταντίνου. Σωστά δεν το λέω, το επίθετο. Οκ. Όχι. Θα σκεφτόσασταν τελικά πως θα τεκτομίσει τον ασθενή αυτό. Αχα. Κουνάνε κεφάλια τώρα. Πώς σκέφτεστε πλέον πως θα τεκτομεί. Οκ. Θα θέλετε κάτι περισσότερο διαγνωστικά. Τώρα, κύριε Γιανακόπουλε, χρειάζεστε κάτι άλλο. Που έγινε και κυταροσκόπηση και κυταρολογική και είναι όλα αρνητικά. Έφυγε και ο λίθος. Ή ένας από τους λίθους. Δεν ξέρω, εγώ θα ήμουν ακόμα επιφυλακτικός να τον χειρουργήσω για τον προστάτη του. Mm-hmm. Νέο αεροδυναμικό. Πώς? Νέο αεροδυναμικό. Ναι. Καρδιολογικό έλεγχο θα ήθελα να κάνει. Θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Αν πάει να χειρουργηθεί, θα κάνει καρδιολογικό έλεγχο διαφορετικά. Θα συζητούσετε με τον καρδιολόγο του κάτι διαφορετικό για να βοηθήσετε στην νυκτουρία. Θα κάνετε κάποια τροποποίηση στη λήψη του αλφα αποκλειστή, ας πούμε. Θα μπορούσατε να συστήσετε στον ιερέα να κάνει απογευματινό βάδιν, το οποίο βοηθάει στην νυκτουρία για μία ώρα. Λοιπόν. Και ναι, αν κάνετε προστατεκτομή, υπάρχουν πιθανότητες ότι θα βοηθούσατε στην νυκτουρία. Εδώ βλέπετε επίσης τις στατιστικά σημαντικές μεταβολές, 6 μήνες μετά τη διουρηθική προστατεκτομή, σε ειδικά ερωτηματολόγια όπως είναι το NQOL, αλλά και σε όλα τα συμπτώματα αυτά. Αλλά ναι, μεν, ο ασθενής μας όμως δεν είναι ιδιαίτερα αποφρακτικός. Και εδώ είναι ένα διάγραμμα το οποίο αναλύει τι γίνεται αν με αποφρακτικούς ασθενείς που έχουν σαφώς πολύ καλό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτούς που δεν είναι ιδιαίτερα αποφρακτικοί και βλέπετε ότι τα περισσότερα κουτάκια με το φτωχό αποτέλεσμα είναι σε αυτούς που δεν είναι ιδιαίτερα αποφρακτικοί. Και εδώ βλέπετε επίσης τις μεταβολές στο IPSS όταν αναλυθούν τα προηγούμενα αποτελέσματα περισσότερο ότι αυτοί που είναι αποφρακτικοί κατά 87% έχουν 87% βελτίωση στο IPSS έναντι 56% αυτών που δεν είναι αποφρακτικοί. Και αυτό το πώς το αξιολογούν οι ασθενείς είναι αντίστοιχο, 88% αυτοί που είναι αποφρακτικοί και μόλις 50% είναι ικανοποιημένοι από την προστατεκτομή αν δεν είναι αποφρακτικοί. Άρα λοιπόν ίσως θα ο κ. Γιανακόπουλος που είναι λίγο πιο επιφυλακτικός στην προστατεκτομή να έχει κάποιο δίκιο. Και εδώ βλέπουμε τι μπορεί να οδηγεί την νυκτουρία σε πολλούς ασθενείς μας. Εκτός από την ιθρινή πολυουρία, εκτός από την 24ωρη πολυουρία, μπορεί να είναι ελαττωμένη και στη μονομετρική χωρητικότητα στην οποία μέχρι τώρα βασίσαμε την αγωγή μας, αλλά μπορεί να είναι και κάποιες διαταραχές ύπνου, αρκετές διαταραχές ύπνου. Και να κεντράρουμε λίγο σε αυτές τις διαταραχές ύπνου, έτσι σαν κάτι λίγο πιο καινούριο. Εδώ είναι 2 ευρωπαϊκές μελέτες, τη Δανία και τη Γαλλία, όπου το 1/3 των ασθενών δήλωσε πάνω από 2 επεισόδια, τουλάχιστον 2 επεισόδια νυκτουρίας και μόλις το 1/3, λιγότερο από το 1/3 αυτών είχαν συμβουλευτεί τον ουρολόγο και μόλις 20% είχαν λάβει κάποια θεραπεία στους τελευταίους 6 μήνες. Η δέα υπνία προσβάλλει από ό,τι φαίνεται το 10-20% των ενηλίκων στην Δυτική Ευρώπη και παρόλα αυτά πολύ λίγοι έχουν συζητήσει με τον γιατρό τους. Και αυτή είναι η μελέτη Μορφέας από τη Γαλλία, η οποία ακριβώς μελέτησε συσχέτιση των διαταραχών ύπνου σε ασθενείς με ΚΙΠ και συμπτώματα από το κατώτερο οπητικό και βλέπετε τεράστια ποσοστά διαταραχών ύπνου, αϊπνία 61%, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών 8%, υπνική άπνοια 6,5%. Με αντίστοιχες επιδράσεις στη διάρκεια της ημέρας. Ο ένας στους τρεις παρουσιάζει ημερήσια υπνηλία. Και για να μην τα πολυζορίζουμε, γενικώς υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αϊπνίας και των επεισοδίων νυκτουρίας, αντίστοιχοι στατιστικά σημαντικές συσχετήσεις. Και εδώ είναι ο καταράκτης της υπνικής άπνοιας, η οποία χαρακτηρίζεται ως πλέον μια πιθανή επιδημία, με βάση ανάλογο τον ορισμό που δίνουν το πόσα επεισόδια αποφρακτικής άπνοιας ή και υπόπνοιας στη διάρκεια του ύπνου είναι για να χαρακτηρίσουμε το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας, έτσι. Υπολογίζονται λοιπόν τα ποσοστά ότι είναι αρκετά ανεβασμένα και υποδιαγνωσμένα προφανώς. Εδώ βλέπετε το αίτιο που είναι το κολαψάρισμα των ανώτερων αραγωγών που οδηγεί στην άπνοια. Εδώ βλέπετε το καταράκτη που οδηγεί στην υποξία, υπερκαπνία, οξύδωση κτλ. Και
αντίστοιχα στις επιδράσεις στο καρδιαγιακό, στο συμπαθητικό, το οποίο το αντιλαμβάνεται σαν υπερβολεμία και αυτό δίνει ένα ψευδές σινιάλο τέλος πάντων στην καρδιά για να παράγει το νατριουρητικό πεπτίδιο και αυτό οδηγεί στην νατριούρηση και στην νυκτουρία με αυτόν τον τρόπο. Και μιλώντας για υπνική άπνοια, οι διαταραχές ούρησης επίσης μπορεί να οφείλονται σε επίδραση στην ουροδόχο κύστη λόγω υπεροξείδωσης λιπιδίων, οξείδωσης πρωτεϊνών, ανομαλίες στην πυρηνική μεμβράνη, είδημα μυτοχονδρίων, αποδόμηση κυστιδίωση, όρευση ριβοσωματίων. Και αυτό οδηγεί σε υπερδραστηριότητα και μείωση βαρετότητας του ουροδόχου κύστης, τουλάχιστον σε ζωικά μοντέλα. Όσον αφορά τα κλινικά συμπτώματα, εδώ σε μελέτες σε βετεράνους Αμερικανούς κτλ., θα δείτε ότι υπάρχουν αυξημένη πιθανότητα συσχέτισης μεταξύ σε αυτούς που έχουν υπνική άπνοια και με υπέρταση και με ζαχαρόδη διαβίδη και με όλα τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού. Τέλος πάντων, αλλάχθηκε τελικά η αγωγή και μπήκε σε αυτό. Δεν πήγε σε εργαστήριο ύπνο ιερέας. Αλλάχθηκε η αγωγή και μπήκε σε σταθερό συνδυασμό ταμυψιλοσύνης με σωληφενακίνη. Φαίνεται, φάνηκε ότι με αυτό πήγαινε αρκετά καλύτερα. Μια υποκειμενική βελτίωση 60% τρεις μήνες αργότερα. Το IPSS έπεσε το 15. Ο βαθμός ανόχλησης δεν μεταβλήθηκε συγκλονιστικά. Από το πολύ ενοχλητικά πήγε στα μέτρια. Και το quality of life ερώτηση από το 5 ή 6 στα 6 που ήταν πήγε στο 3 στα 6, ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος. Συνεχίζει να δηλώνει τώρα νυκτουρία επί 3. Γενικώς κάθε φορά που έρχεται μεταβάλλει το baseline της νυκτουρίας του, όπως βλέπετε, τώρα δήλωνε ότι ήταν στα 5 με 6 επεισόδια. Και γι' αυτό είπα, ας πούμε, τι θέλει επιτέλους και ο ασθενής μας. Εδώ είναι η ουρολογία του, χωρίς σοβαρό υπόλοιπο αυτή τη φορά. Και συνεχιζόμενη θεραπεία 6 μηνών με σταθερή την ίδια βελτίωση και σταθερά τη μέτρια ικανοποίηση για τη θεραπεία των 6 μηνών. Οπότε τελικά μετά από πίεση δέχτηκε να πάει και στο εργαστήριο ύπνου, όπου διαγνώστηκε σοβαρή υπνική άπνοια. Μπήκε σε θεραπεία με CPAP, με σημαντική βελτίωση από την πρώτη και όλα νύχτα της χρήσης. Έχει πέσει η νυκτουρία του στο 1 και τώρα δηλώνει πλέον πολύ ικανοποιημένος με σκόρα 1 στα 6 στην ερώτηση ποιότητας ζωής. Και λίγα τελικά δεδομένα για να κλείσουμε. Η CPAP φαίνεται να μειώνει την νυκτουρία σε ασθενείς που πάσουν προφανώς, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της υπνικής άπνοιας. Βλέπετε εδώ σε αυτές τις στήλες. Εκτός από τη συχνότητα των νυκτερινών ουρήσεων, μειώνει όπως βλέπετε εδώ και την νυκτερινό όγκο ούρων, εδώ από 542 στα 354 ml. Και εδώ ελληνικά δεδομένα από το εργαστήριο ύπνου του Αγίου Παύλου, με το οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ. Και βλέπετε αντίστοιχα δεδομένα από την πρώτη κιόλας νύχτα του ύπνου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι. Κύριος Μητρόπουλος. Τον ρόλο της παχυσαρκίας σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση. Είναι όλα μαζί λογικά και το μεταβολικό σύνδρομο και τα λοιπά σχετίζονται και ο ζαχαρώδης διαβίδης όπως έδειξα που είναι κομμάτι του μεταβολικού συνδρόμου ίσως. Και η υπνική άπνοια συνδέεται πάρα πολύ. Και η παχυσαρκία συνδέεται με την, υπνική άπνοια σίγουρα. Και πιθανώς αυτές... Το πράγμα, γιατί μέσα στα πλαίσια των οδηγιών για αλλαγή συνηθιών ζωής, ξεκινώντας από την απλή ιστορία με τα υγρά που καταναλώνει, την ώρα που τα καταναλώνει κλπ. Νομίζω πως είπατε αυτό το κομμάτι για να κάνει μια βόλτα μιας ώρας στο απόγευμα που βοηθάει πάρα πολύ, αλλά νομίζω πως έχουμε παραγνωρίσει το κομμάτι της οδηγίας για την απώλεια κιλών σαν σημαντικό στοιχείο της, των οδηγιών προς τέτοιου είδους αρρώστους. Η οδηγία αυτή δίνεται, αλλά δίνεται επιματέα ως συνήθως. Δηλαδή, τουλάχιστον στις κυρίες που έρχονται με ακράτεια ούρων και λέμε το κλασικό ότι αν χάσετε αρκετό αριθμό κιλών, κατά πάσα πιθανότητα θα βελτιωθεί και η ακράτειά σας ή μπορεί και να ιαθεί, ας πούμε. Η κλασική αποδόση είναι, ο γιατρέ, ας πούμε, εγώ δεν τρώω καθόλου, παχαίνω με τον αέρα και διάφορα τέτοια, ας πούμε, και ότι δεν είναι δυνατόν να φάω λιγότερα από αυτό που τρώω. Οπότε, ναι, εμείς μπορούμε να τη δίνουμε την οδηγία, αλλά νομίζω ότι είναι η δυσκολότερη στην εφαρμογή της. Ναι. Μια παρατήρηση από τη μικρή εμπειρία που έχω στους ασθενείς που εν τέλει έστειλα για μελέτη ύπνου και που ωφελήθηκαν, χαρακτηριστικά ανέφεραν όλοι μία χρόνια κόπωση, ότι κοιμόντουσαν, ξυπνούσανε, πτώμα, κουρασμένοι, σερνόντουσαν όλη τη διάρκεια της μέρας. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω ήταν το καμπανάκι για να στείλω για μελέτη ύπνου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν μου το έλεγε κάποιος στο ιστορικό, εγώ θα του χειρουργούσα τον προστάτη των 80 κυβικών. Mm-hmm.
Είναι χαρακτηριστικό αυτό και το ροχαλιτό επίσης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της υπνικής άπνοιας. Ναι. Μπορώ να πω κάποια παρατήρηση. Σαν περιστατικό θα έλεγα ότι είναι ένα σχετικά μάλλον συνηθισμένο περιστατικό. Δεν είναι τόσο εκτός των συνηθισμένων. Εκείνο που έχει σημασία πάντα είναι αρχικά να ξεχωρίσουμε τα συμπτώματα αποθήκευσης από τα συμπτώματα κένωσης και σε αυτό μας βοηθάει αρκετά ένα EPSS που θα δούμε αμέσως προς τα που πάει το πράγμα και φυσικά να γίνεται το ημερολόγιο ούρησης για να δούμε αν υπάρχει νυκτερινή πολυουρία. Το κριτικό σημείο είναι η νυκτερινή πολυουρία, έτσι που έχει αλλάξει όλη την προσέγγιση στην όλη ιστορία των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροπητικό. Δεν πρέπει να την μπερδεύουμε, είναι μια ξεχωριστή οντότητα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην αποθήκη. Έτσι, δεν λειτουργεί καλά, έχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο μεγιστοποιείται λόγω της νυκτερινής πολυουρίας, που είναι καθαρά πρόβλημα παραγωγής ούρων. Άρα, όπως φάνηκε στην πορεία, θα υπάρξει μια βελτίωση με τις παρεμβάσεις που κάνουμε σε ένα διαταραγμένο κατώτερο ουροπητικό, όμως το κριτικό είναι να διορθώσεις την νυκτερινή πολυουρία, η οποία ήταν σαφέστατη, την είδαμε αμέσως από το διάγραμμα ούρησης. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και να κάνουμε όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για την διάγνωση του υποκειμένου νοσήματος για την νυκτερινή πολυουρία. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι χρειάζεται μια καλή ανάλυση της ουροδυναμικής μελέτης, γιατί αυτή η ουροδυναμική μελέτη ήταν επίσης σχετικά χαρακτηριστική. Ένας ασθενής που ήδη 6-7 χρόνια ανέφερε προβλήματα. Είναι αρκετά συνηθισμένο να βλέπουμε έναν σχετικά υποτονικό εξωστήρα, μια ούρηση που θα έλεγα είναι αποφρακτική, αλλά όχι κάτι το πολύ σημαντικό. Αρχίζει να έχει κάποια ίνωση, οπότε έχουμε ελαττωμένη λειτουργική χωρητικότητα και αν την αφήσεις να προχωρήσει θα αλλάξει και η compliance, η προσαρμοστικότητα. Άρα αρχίζεις και φτιάχνεις στο μυαλό σου τι ασθενή έχεις μπροστά σου. Υπάρχει λοιπόν ένας ασθενής που έχει ένα διαταραγμένο κατωτεροποιητικό, το οποίο όμως, αν κανείς αφαιρούσε το κομμάτι της νυκτερινής πολυουρίας, δεν θα ήταν κάτι τόσο σοβαρό. Και στην πορεία αποδείχτηκε ότι το κριτικό ήταν η νυκτερινή πολυουρία. Άρα νομίζω το πολύ σημαντικό μήνυμα είναι ανάλυση κάποιων στοιχείων που δεν είναι και τόσο πολύπλοκα. Έτσι. Είναι ξεχωριστό το κομμάτι της αποθήκευσης, της αποθήκης και ξεχωριστό της νυκτερινής πολυουρίας που πρέπει να το αξιολογούμε ιδιαίτερα προσεκτικά. Ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν λίγο μπερδεμένο στη διάγνωση με το γεγονός ότι έπινε και υγρά τη νύχτα, οπότε και αυτό έβαζε ένα bias σχετικό στα αποτελέσματα και στην διάγνωση. Αλλά όντως φαινόταν ότι πιθανώς οι μεγαλύτεροι όγκοι ούρων βγαίνανε τη νύχτα έτσι κι αλλιώς από πλευράς ουρήσεων. Και άλλωστε από την αρχή μπαίνοντας, ο ασθενής χαρακτήρισε κατευθείαν το κύριο σύμπτωμα που τον ενοχλούσε και ουσιαστικά αυτό ήταν που τον έφερε. Δηλαδή, εμείς προσπαθούσαμε να διορθώσουμε όλα τα υπόλοιπα και έμεσα και αυτό, αλλά τελικά ναι, αυτό παρέμενε εκεί. Τα 2/3 της νυκτουρίας οφείλονται σε έχουν νυκτερινή πολυουρία. Δηλαδή, είναι έτσι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Ναι. Εντάξει, ήθελα να δείξω με το περιστατικό ότι υπάρχουν και κάποια άλλα εναλλακτικά. Το οποίο πραγματικά το συναντάμε. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, θα σας αφήσω με το μήνυμα της ημέρας.